Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής που μιλάω σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ ένα από τα μεγάλα νομοσχέδια που έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή. Βλέπω τον καθηγητή, τον κύριο Παυλόπουλο, τον πρώην Υπουργό, ο οποίος είχε προσπαθήσει να κάνει τη μεταρρύθμιση στον Καποδίστρια. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορέσατε, κύριε Παυλόπουλε. Πιστεύω ότι μετά από την εθνική συμφιλίωση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το νόμο Πεπονή, τον Καποδίστρια, όλους αυτούς τους νόμους οι οποίοι εξυγχρόνισαν το κράτος. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που υπάρχει ένα τέτοιο νομοσχέδιο στην Ελληνική Βουλή που εξυγχρονίζει τη χώρα μας και τη φέρνει πολύ περισσότερο κοντά στο δυτικό κόσμο. Άκουσα τον κύριο Βορύδη με πολύ προσοχή προηγουμένως, που είπε ότι μειώνεται η δημοκρατία όταν δίνεις μεγάλα περιθώρια εξέλιξης της περιφέρειας. Θα διαφωνήσω πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι όταν έγινε στη Γαλλία η πρώτη μεταρρύθμιση στο κράτος, ήταν η εποχή που υπήρχαν μεγάλες αναζητήσεις, το 1960. Όλες αυτές οι επιστήμες της πολιτιολογίας θεωρούσαν πρότυπο το ενιαίο κράτος τότε. Υπήρχε ένα κέντρο και δίναμε τις εντολές προς την περιφέρεια. Σήμερα τα πράγματα αλλάξανε. Δοκιμάστηκε η αποκέντρωση, πέτυχε η αποκέντρωση, προχώρησε η Ευρώπη, ήρθε η Ελλάδα το 1990, προχώρησε και αυτή στη διοικητική μεταρρύθμιση του Καποδίστρια και σήμερα το 2010 πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, τον Καλλικράτη. Εγώ θυμάμαι λοιπόν τότε ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις και ιδιαίτερα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έκλειναν δρόμοι. Φέρνω σαν παράδειγμα τον αείμνηστο δήμαρχο Σπάρτης, τον Σαράντο τον Αντωνάκο, ο οποίος είχε κλείσει επανειλημμένος το δρόμο έξω από τη Σπάρτη στο Σκλαβοχώρι, αλλά μετά έγινε για 8 χρόνια δήμαρχος Σπάρτης και τίμησε πάρα πολύ το θεσμό του δημάρχου και τον Καποδίστρια. Είχε κάνει επανειλημμένος την αυτοκριτική του. Η πείρα αποκτήθηκε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τα κάναν όλα καλά. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στο χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο χώρο της πολεοδομίας που μπαίνει μέσα εδώ στον Καλλικράτη, στο χώρο των εφοριών και σε τόσους άλλους χώρους υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Ελπίζουμε ότι ο Καλλικράτης θα είναι ένας ανασταλτικός παράγων στη διαφθορά που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η αξιωματική αντιπολίτευση φωνάζει. Μάλλον φωνάζει μόνο για αντιπολιτευτικούς λόγους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συντήρηση είναι να κρατάς την καρέκλα τη δικιά σου και να μην τη δίνεις πουθενά. Συντήρηση είναι να χορεύεις τον ίδιο χορό. Συντήρηση είναι να ακούς ένα είδος μόνο τραγουδιού. Συντήρηση είναι να μην αλλάζεις στάση και θέση στη ζωή. Συντήρηση είναι να πιστεύεις ότι εσύ ο ίδιος θα έχεις κάνει καλύτερα από τους άλλους. Συντήρηση είναι ό,τι φέρνει την κοινωνία, τον κόσμο και τα όνειρα των παιδιών πίσω.